Ένα σύντομο βιντεάκι για σήμερα Δεν θα σας απασχολήσω για πολλή ώρα Θα γίνει ένα στυλ unboxing βίντεο Όσοι έχετε παρακολουθήσει και πιο παλιά βίντεό μου Ίσως έχετε δει ότι μου αρέσει να δοκιμάζω διάφορα πράγματα που βρίσκω στη λαϊκή αγορά διάφορες νέες γεύσεις δηλαδή που δεν έχω ξαναδοκιμάσει αυτή τη φορά εντόπισα αυτό εδώ το φρούτο το οποίο είναι ένα πορτοκαλί πεπόνι από ό,τι μου έδειξαν εκεί πέρα στον πάγκο που το πουλούσανε και το όνομά του είναι Κανταλούπε μου το είπανε 10 φορές και όλο το ξεχνάω τελικά το ψάξα και στο ίντερνετ να το βρω Κανταλούπε λέγεται αυτό εδώ είναι είδος πεπονιού από ό,τι διαβάζω. Ε, ας μην το καθυστερούμε, να το κόψω λίγο, να το δούμε και εσωτερικά, να κάνουμε μια τομή για να δούμε το χρώμα του και να το δοκιμάσουμε κιόλα. Γιατί δεν το έχω δοκιμάσει, μου είπαν εκεί να δοκιμάσω, λέω δεν πειράζει, φέρ το σπίτι να το πάρω να το δοκιμάσω εκεί. Ας ξεκινήσουμε εδώ κόβοντας το κανταλούπε. Κάπως έτσι είναι το εσωτερικό του, μοιάζει με κολοκύθα ουσιαστικά, εμένα αυτό μου θυμίζει το χρώμα του. Θα το καθαρίσω κλασικά όπως καθαρίζω το πεπόνι, θα αφαιρέσω τα σπόρια του, θα το κόψω σε φέτες και μετά θα βγάλω τη φλούδα και θα κόψω τα κομμάτια. Λοιπόν, με μία πρώτη δοκιμή που δοκίμασα ένα κομμάτι, είναι πολύ γλυκό, αυτό έχω να πω τώρα, η γεύση του δεν ξέρω πού να την περιγράψω Κάτι ανάμεσα σε πεπόνι και κολοκύθα ίσως Τώρα δεν ξέρω αν είναι και πολύ καλή αυτή η περιγραφή Με προδιαθέτει και το χρώμα του σαν να είναι κολοκύθα Πάντως είναι, είναι πολύ γλυκό αυτό μπορώ να πω Τώρα βέβαια θέλει λίγο να το βάλω στο ψυγείο να κρυώσει Γιατί έτσι πως είναι χάνει πιστεύω Οπότε θα το καθαρίσω θα το βάλω στο ψυγείο για λίγη ώρα και μετά όποιος προλάβει πρόλαβε. Ενδιαφέρον είναι, να γιατί είναι καλό να δοκιμάζεις κάποια πράγματα, γιατί ανοίγει τους ορίζοντές σου. Εντάξει, μπορεί όλες οι δοκιμές να μην είναι πετυχημένες, να βρεις και πράγματα που δεν σου αρέσουν, αλλά αρκετές φορές βρίσκω πράγματα που μου αρέσουν και τα βάζω και αυτά έτσι στη γευστική συλλογή μου. Να τα έχω υπόψη μου μήπω κάποια στιγμή θέλω να τα αγοράσω. Ένα τέτοιο κανταλούπε λογικά θα ξαναγοράσω γιατί μου άρεσε τώρα αυτό που δοκίμασα. Οπότε θεωρείται πετυχημένο αυτό το πείραμα και αυτή η δοκιμή. Ορισμένοι μπορεί να το ξέρετε, να το ξέρετε και από πριν. Εγώ βασικά πρώτη φορά το είδα, πρώτη φορά το δοκίμασα, γι' αυτό σας το δείχνω. Πιστεύω υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν δοκιμάσει ίσως κάτι τέτοιο. Αυτά είχα να σας δείξω για σήμερα. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.